Τι είναι, δύο. Τι είναι, δύο. Η κοινοπολιτεία έχει γύρω στα 1800 μνημεία. Έτσι, αυτό θεωρείται από τα πιο πετυχημένα. Ο λόφος πάνω στον οποίο είμαστε είναι το Colonial Hill, έτσι λέγεται. Το μνημείο της κοινοπολιτείας στη Βοηράνη. Ψηλά στο λόφο. Στον κόσμο. Στον κόσμο, ναι. Από τα καλύτερα μνημεία στον κόσμο. Θεωρείται από τα πιο πετυχημένα. Έχει αυτή την τυπική μορφή, δηλαδή μια κεντρική στήλη με τα δύο βρετανικούς λέοντες. Έτσι. Και υπάρχουν αυτέ. Έλα. Λοιπόν. Λέμε ότι είναι από τα πιο ωραία μνημεία που έχει η Μεγάλη Βρετανία σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Οι ίδιοι το θεωρούν από τα καλύτερα. Το κεντρικό σημείο, αυτή η κεντρική στήλη που έχει τα συγκεντρωτικά στοιχεία και τέσσερις πεσί γύρω-γύρω όπου έχουν τα ονόματα των νεκρών και τα υπόλοιπα έχουν τις μονάδες και τα ονόματα επώνυμα. Αυτή είναι η νεκρή των μαχών. Έτσι. Είτε τους έχουν μαζέψει, είτε δεν τους έχουν μαζέψει, όλοι μνημονεύονται εδώ πέρα. Έτσι, οι Βρετανοί θεωρούν ότι... Και στο βάθος η Σκοπιανή Δοϊράνη, η παλιά και η καινούρια Δοϊράνη, τα δύο χωριά, η λίμνη λίγο παγωμένη ακόμη. Μνημονεύει τους μαζί με τους νεκρούς συντρόφους του ελληνικού στρατού. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, βέβαια, έχουν και ένα... ψόγο, έχουν ένα πρόβλημα ιστορικό, διότι τις δύο τελευταίες μέρες του πολέμου ήταν να γίνει και επίθεση από εδώ, απέναντι στα χαρακόμματα των Βουλγάρων. Οι ίδιοι οι Βρετανοί δεν μπόρεσαν να περάσουν. Έριξαν κατά λάθος αέρια σε μια λαγκαδιά που ήταν ελληνική μονάδα και είχαν 600 νεκρούς είχε η ελληνική μονάδα. Αυτό που και έχουμε και τι είναι. Τώρα θα σας πω. Ναι. Λοιπόν, εδώ... εδώ οι μάχες, εδώ γίνανε δύο πολύ μεγάλες μάχες, το 1917, την άνοιξη του 17 και το φθινόπωρο του 18. Του 17 είχε 6.500 νεκρούς και οι υπόλοιποι είχε 3.500. Έτσι μόνο οι Βρετανοί είχαν αυτούς τους νεκρούς. Λοιπόν, τώρα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, αυτό εδώ είναι η ελληνική πλευρά μέχρι εκεί που βλέπετε εκείνο το κτίριο που είναι τα σύνορα. Έτσι, και από εκεί και πέρα είναι η σλαβομακεδονική πλευρά. Τα βουνά αυτά που βλέπετε επάνω, αυτές είναι οι κορυφές Πετί Κουρονέ, Γκραν Κουρονέ και τα υπόλοιπα, για τους οποίους πολέμησαν χιλιάδες άνθρωποι. Δηλαδή, εδώ δεν ήταν τα χαρακόμματα, τα χαρακόμματα ήταν πολύ μπροστά. Το σημαντικό ήταν ότι οι Βούλγαροι είχαν, όταν κάναν την επίθεση και απέτυχαν οι Βρετανοί, είχαν τη διάθεση τους 6 μήνες μέχρι να ξανάρθουν εδώ πέρα οι Βρετανοί. Είχαν ακυρωθεί πάρα πολύ καλά, δεν μπορούσαν ποτέ να τους βγουν οι Βρετανοί. Έγινε η ανακοπή, πήγαν οι Βούλγαροι και μετά πήγαν οι Βρετανοί. Ενώ οι Γάλλοι και οι Σέρβοι